Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την τόνωση του τουρισμού παρουσίασε ως προτεραιότητες της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα του Σαββάτου σε εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών της μεγάλης τουριστικής επένδυσης στην Κασιόπη της Κέρκυρας. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και για να μπορέσουμε να έχουμε στη χώρα πολλές ξένες επενδύσεις, θα πρέπει να μην περνάει ο κάθε επενδυτής από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ώστε να χρειάζεται η παρέμβαση υπουργών για να λύνονται κάθε φορά σημειακά τα προβλήματα. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιείται στη χώρα μας μετά από αυτή στο ελληνικό, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα δημιουργήσει ένα πολυτελές θέρετρο στη Βόρεια Κέρκυρα, σε μια περιοχή η οποία παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητη επί χρόνια. Κρατώ ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι θα οικοδομηθεί μόλις το 7% μιας έκτασης 490 στρεμάτων. Το υπόλοιπο θα είναι ουσιαστικά χώρος πρασίνου, όπως και θεωρώ πολύ σημαντικό ότι τα έργα τα οποία θα γίνουν, οι σουίτες, το ξενοδοχείο, είναι έργα τα οποία δένουν με τη φυσική μορφολογία. Είναι σχεδιασμένα προφανώς με βιοκλιματικές προδιαγραφές. Μιλάμε δηλαδή για πράσινα κτίρια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρχουν και προχωρημένα συστήματα αφαλάτωσης. Εδώ θα βρει ο κόσμος δουλειά, θα μορφύνει ο τόπος. Σε λίγα χρόνια, θέλω να με θυμηθείτε, να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε λίγα χρόνια σε αυτούς που σήμερα αντιδρούν στην επένδυση. Θα θέλουν να ξεχάσουν ότι αντιδρούσανε και ήταν με πανό εναντίον της επενδύσεως. Παρουσία υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Κέρκυρα πραγματοποιώντας περιοδεία και συναντήσεις με φορείς της πόλης. Μετά τη συνάντησή του με τους αυτοδιοικητικούς του νησιού, είχε την ευκαιρία να περπατήσει στα γραφικά στενά της πόλης. Μάλιστα, έκανε και μία σύντομη στάση στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου τον υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας κ. Νεκτάριος. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού, στο οποίο όπως δεσμεύτηκε θα τοποθετηθεί μοριακός αναλυτής. Μαζί του ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Από την αρχή της πανδημίας έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τη θετική κατεύθυνση. Έχουμε ιδρύσει ειδικό ΤΕΠ COVID, το οποίο γίνεται διαλογή και από εκεί και πέρα όσοι χρειάζεται να νοσηλευτούν μέχρι που να βγει το αποτέλεσμα, έχουμε ιδρύσει μια κλινική ειδικών λοιμόξεων. Τον Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στο νησί των Φεάκων συνόδευαν οι Υπουργοί Λίνα Μενδώνη, Άδωνης Γεωργιάδης, Χάρης Θεοχάρης και Κωστής Χατζηδάκης, ενώ μαζί του ήταν η σύζυγός του Μαρέβα και ο γιος τους Κωνσταντίνος.